Πιστεύω ότι όταν συμβαίνουν τέτοια ζητήματα πρέπει να είμαστε όχι μόνο... βασικά πρέπει να είμαστε κοντά στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα. Mm-hmm. Για πάμε τώρα, πώς θα έχετε δει έτσι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαστε αυτό μακριά, και απομακρυσμένοι που είστε, έχετε μια άλλη εικόνα ενδεχομένως, τη μεγαλύτερη που εμείς μπορεί να μην την έχουμε που είμαστε μέσα στο θέμα. Για πάμε. Όσον αφορά τον σεισμό το οποίο έγινε ας πούμε χτες, ναι, σίγουρα έχω έρθει σε επαφές και με ανθρώπους από το μακρύ γυαλό και όχι μόνο εγώ, αλλά και εντάξει, δεν είναι το να είσαι επικεφαλής μιας παράταξης δεν σημαίνει ότι όλα τα κάνει ο επικεφαλής. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ομάδες μέσα στην παρατασία μας, οι οποίοι έχουν κάνει μια έρευνα ανάλογη, οι οποίοι έχουμε τον προβληματισμό μας, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, τι πρέπει να γίνει, τι δεν έχει γίνει. Και τέλος πάντων έχουμε πάρα πολλά. Για πάμε να τα δώσουμε αυτά, κύριε Κουτσουφάκη, ποιες είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που κάνατε. Κοιτάξτε, βασικά είχα έρθει σε επαφή και με αντιδημάρχους και με τον ίδιο τον δήμαρχο, όχι μόνο τώρα αλλά και με τον προηγούμενο σεισμό από τα Αρκαλοχώρη, ο οποίος έγινε η αφορμή να ξαναβγούνε στην επιφάνεια κάποια ζητήματα και δυστυχώς τα βιώνουμε και τώρα πιο κοντά μας ακόμα και χωρίς να ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης, ιδιαίτερα των σχολείων, των χώρων όπου φιλοξενούνται δομές και λοιπά, το έχω θίξει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και παλιότερα για αυτά. Πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι, γιατί η πολιτική προστασία έχει τόσο υποβαθμιστεί ο ρόλος της, δεν χρηματοδοτείται επαρκώς όσο θα έπρεπε. Είμαστε μια σεισμογενή περιοχή, έχουμε καεί πάρα πολλές φορές ή κινδυνεύουμε από πλημμύρες. Λοιπόν, και όλα αυτά τα ζητήματα βλέπουμε ότι τελικά πάλι μας βρίσκουν απροετοίμαστους. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι δεν έχουν αξιολογήσει τα πράγματα. Ή τα έχουν δει τόσο επιφανειακά και καθόλου σοβαρά και μόνο απλά και μόνο για να κάνουν κάποιες συζητήσεις, να προβάλλονται και να λένε ότι κάνουν πράγματα τα οποία τελικά φαίνεται ότι δεν τα έχουν κάνει. Θέλετε να είμαι πιο συγκεκριμένη, τι εννοείτε? Βεβαίως και θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένη. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ΕΠΑΛ. Έπρεπε να βγουν τα παιδιά να το επισημάνουν. Δηλαδή. Δεν έπρεπε να το έχουμε προλάβει. Το σχολικό συγκρότημα το παραλιακό της Ιεράπετρας, οι πληροφορίες μου βέβαια είναι ότι στην περιοχή του Μακρύγιαλου που ήταν και λίγο κοντύτερα δεν υπάρχουν ζημιές. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες. Αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε κάποιες άλλες. Στο ΕΠΑΛ λοιπόν, χτες που ήταν το συνεργείο εκεί και έκανε και τους ελέγχους, επισήμαναν για άλλη μια φορά αυτό που είχαν επισημάνει τα παιδιά. Δηλαδή. Υπάρχει ένα δοκάρι το οποίο είναι επικίνδυνο. Δεν μπορείς να λες αυτή τη στιγμή στα παιδιά, μην πηγαίνετε από κάτω. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και παλιότερα μας είχε απασχολήσει. Δηλαδή, ξέρω... Μαρία, δοκάρι κρέμεται στα κεφάλια των παιδιών μέσα σε αίθουσα δασκαλία. Είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, ένα συγκεκριμένο δοκάρι δεν πρέπει να είναι μέσα σε αίθουσα. Αυτό το σχολικό συγκρότημα δεν ξέρω κατά πόσον δεν είχε παραλυφθεί τότε. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει παραλυφθεί ακόμη. Τι έλεγχοι έχουν γίνει. Έχει βγάλει πολλά προβλήματα και δόθηκαν 1.300 τότε για να γίνει αυτή όλη η διαδικασία η οποία έγινε για να φτιαχτεί αυτό το συγκρότημα τέλος πάντων. Αυτό το συγκρότημα είναι πάρα πολύ παλιό. Πριν από μερικά χρόνια, επί Δημαρχίας Αναστασάκη, δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Νομίζω η νομαρχία ήταν νομάρχης ο κ. Αναστασάκης, δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Πάλι φωνάζαμε ότι, παιδιά, δεν γίνεται να μπαίνουν τόσα χρήματα σε ένα παραλιακό συγκρότημα όταν είναι πάνω στο κύμα. Με τη διάβρωση, το αλάτι, την αλμύρα, την υγρασία. Υπάρχει θέμα. Θα ξαναβάζουμε. Και όχι μόνο. Και θα ξαναβάζουμε χρήματα. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ προηγούμενο. Και τότε και μέσα από την Ένωση Γονέων που ήμουνα τότε είχαμε επισημάνει αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί.
τα σχολεία, λίγο με, το, με, τον, με την καραντίνα, με τον COVID δηλαδή όλα αυτά, ήταν κλειστά τόσους μήνες. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το ζήτημα είναι γενικότερο. Γι' αυτό έθιξα προηγούμενα το ότι στην πολιτική προστασία δεν την έχουμε δει τόσο σοβαρά όσο... Όχι εμείς την έχουμε δει. Δεν την έχουν δει οι αρμόδιοι τόσο σοβαρά όσο έπρεπε να τη δούνε. Και το είδαμε, αυτό φάνηκε κατάφορα εδώ στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Γιατί δεν είναι δυνατόν από τα 85 σχολιά να βγουν τα 35 άχρηστα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν είχαν πάρθει μέτρα. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να αφού θρυνούμε θύματα, αφού χίλια δυο άλλα ζητήματα, και ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα και μέσα στα σχολιά. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ στην περιοχή μας. Εγώ δεν ξέρω βέβαια, προσπάθησα να επικοινωνήσω και με τον Δήμαρχο σήμερα, γιατί μετά την επικοινωνία που είχα χτες, που με διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν έλεγχοι, περισσότεροι και... Γίνονται έλεγχοι, ναι. Ναι. Γίνονται έλεγχοι, λοιπόν, και αυτό είναι καλό, να γίνονται έλεγχοι. Το ζήτημα είναι όμως επίσημα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Είναι σημαντικό, ούτως ώστε να φαίνεται και πού είναι οι ευθύνες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να διεκδικήσουμε για να γίνουν πραγματικά ουσιαστικά έργα θωράκισης, ειδικά των σχολείων. Γιατί οι ευαισθησίες μας πρέπει να είναι περισσότερα εκεί, στα σχολεία και στις δομές που φιλοξενούν ηλικιωμένους, που φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, πιστοποιητικά καταλληλότητας από τις υπεύθυνες υπηρεσίες και αυτούς που κάνουν τον έλεγχο. Όχι έτσι απλά περάσαμε, το είδαμε. Δηλαδή εμένα προσωπικά με βγάζει έξω από τα ρούχα μου όταν μου λένε ότι απλά συστήσαμε να μην πηγαίνουν τα παιδιά κατά από το δοκάρι. Αυτό δεν, δηλαδή τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Ναι, αυτό ακριβώς. Προσπάθησα να επικοινωνήσω σήμερα με τον Δήμαρχο ακριβώς για να το επισημάνω αυτό το μίλησα χτες από ό,τι είπα και να του, απλά να του τονίσω, όχι να το επισημάνω γιατί υποθέτω ότι πρέπει να το έχουν επισημάνει και οι ίδιοι. Να του τονίσω τα επιστοποιητικά καταλληλότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Και τι μέλη γενέστε άμεσα, χτες. Ένα αυτό. Όσον αφορά το δομικό πρόβλημα, για να μπίνω λιγάκι σε αυτό του ΕΠΑΛ, ποια ήταν η απάντηση, πώς θα γίνει, πώς θα επιληφθούν για αυτό το θέμα. Να μην πηγαίνει λοιπόν, το δοκάρι. Δεν ξέρω με ποιο μιλάω. Είναι ο κ. Μενέτης. Έχεις χάσει επεισόδια, Μαρία μου. Έχω εδώ συμπαρουσιαστή. Α, όχι, νόμιζα ναι. Πως ήταν κάτι πρόσωπος δεν από κάποια... Γραμή, ναι, ωραία, ναι, εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, η κυρία Ρουμελιωτάκη με διαβεβαίωσε ότι θα παρθούν τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να αποκατασταθεί άμεσα και μάλιστα από ό,τι μου είπε γίνονται ήδη έργα αποκατάστασης και στο σχολείο της Γαλλιγιάς που δεν ήταν τόσο, δηλαδή δεν ήταν τόσο επικίνδυνα, ήταν απλά σοβάδες και... Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μετά τη συνομιλία μας με τον Δήμαρχο χτες, γι' αυτό προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του σήμερα, γιατί ήθελα να δω, θα μου το επιβεβαιώσει όντως και ο Δήμαρχος ή δεν είναι έτσι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που είπε ο Λέκας ότι είχε προειδοποιήσει το Δήμο Ιεράπετρας. Εγώ το βάζω ερωτηματικά. Εγώ το βάζω ερωτηματικά τώρα. Δηλαδή, δεν το βάζω κριτικά. Για ποιο ότι λες. Για το τσουνάμι. Να. Για το ναι, τσουνάμι. Δόθηκε μια απάντηση πριν εδώ, δεν ακούς, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν σας ακούω από εδώ. Θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε ένα να... Και δεύτερο, σήμερα ο Λέκας είπε ότι θα κατέβαινε σήμερα στο Λασίτη. Ναι, δηλαδή, έχουμε προγραμματίσει κάποια σύσκεψη, τον έχουμε καλέσει εμείς στην Ιερά Πέτρα, δηλαδή... γιατί ναι, εμείς από εδώ από την Ιερά Πέτρα τι κάνουμε. Έχει γίνει μια σύσκεψη, συμμετέχουμε σε αυτή τη σύσκεψη. Βάζουμε, δηλαδή να δούμε τελικά πώς θα υπάρχει μια ενημέρωση και στον κόσμο. Για αυτά τα πράγματα ήθελα να ενημερωθώ, γι' αυτό και προσπάθησα να επικοινωνήσω το πρωί. Πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί μου αργότερα, γιατί και να έχω μια επίσημη απάντηση δηλαδή από αυτό. Γιατί θα πρέπει η περιοχή μας είναι συνέχεια πνιόμαστε.
Και ακούμε όλους τους ειδικούς να λένε σήμερα ότι ένα κτίριο, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν υπέστη ζημιές στον μεγάλο σεισμό, ξέρω πάνω στον κύριο σεισμό, μπορεί να υποστεί στους μετασεισμούς. Και εδώ μιλάνε για μεγάλους μετασεισμούς ότι θα ακολουθήσουν. Δηλαδή οι προβλέψεις, και που συνήθως ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν τα λένε κιόλα για λόγους ευνόητους, δεν ξέρουμε τι θα επακολουθήσει από τώρα και ύστερα. Τι μέτρα λοιπόν πρέπει να φτάσουμε στο παραπέντε ή στο και πέντε, ας πούμε, δηλαδή για να πάρουμε κάποια μέτρα. Ναι, αυτά είναι τα ζητήματα που βάζετε. Ωραία. Ναι. Καλά κάνετε και μας δίνετε και αυτή την πληροφορία, Μαρία μου, για το ΕΠΑΛ. Για το δοκάρι που κρέμεται στο κεφάλι των παιδιών, με τη σύσταση να μην πάνε τα δοκάρια. Εντάξει, αυτό τώρα δεν παίζει. Μα δεν είναι το μισό λεπτό. Τώρα είναι αυτό το δοκάρι ή τότε, γιατί με μπέρδεψε τώρα. Από τότε, από την προηγούμενη. Από το δοκάρι είναι τον προηγούμενο σεισμό και κρέμεται. Και η σύσταση χθες των ειδικών είναι να μην πάτε κάτω το δοκάρι. Προφανώς το συνεργείο που πέρασε για να επισημάνει την σοβαρότητα όλων αυτών των ζημιών δεν μπορεί να δώσει λύση. Απλώς επισημαίνει τα ζητήματα, επισημαίνει τα προβλήματα. Να. Λοιπόν, τη λύση από εκεί και πέρα θα τη δώσουν οι Δήμοι με τις διεκδικήσεις τους, η Περιφέρεια, από εκεί και πέρα... Όλοι αυτοί οι αρμόδιοι και το Υπουργείο, ας πούμε, το οποίο θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά όλα αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Ωραία. Δυστυχώς, αν δεν παίρνουμε μέτρα πρόληψης, βλέπουμε πολύ καλά ότι σπάνια, για να μην πούμε ποτέ, δεν επουλώνονται αυτές οι πληγές. Δεν αποκαθίστανται όλα αυτά τα οποία. Καλά κάνετε και γίνονται. Το βάζετε για να δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά. Πάντα δίνουν προτεραιότητα στα σχολεία. Αντιστοιχικό έλεγχος, Μαρία, δεν έχει γίνει ποτέ ουσιαστικός. Ναι, το έχουμε ερωτήσει, το έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές αυτό. Το βάζω κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα στη γλώσσα μου να το βάζω. Ωραία. Θα προτάξουμε τα πιστοποιητικά καταλληλότητα αφού τα διεκδικείτε, ξέρω να τα δίνουν και πώς τα δίνουν και ποιος τα δίνει. Και πέρα οι διεκδικήσεις του Δήμου, ούτως ώστε να αποκατασταθούν, να γίνουν ουσιαστικά έργα θωράκισης όλων αυτών των δομών, τέλος πάντων, των σχολείων κλπ. Θα πρέπει να είναι πιεστικές, θα πρέπει να μπουν μέσα σε αυτό, να γίνει υπόθεση και του καθένα μας, όχι μόνο κάποιων επιτροπών ή του Δήμου ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και η Ένωση Γονέων που δεν την ακούμε τελικά ποτέ σε τέτοιες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Και θα πρέπει, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Τώρα βέβαια είναι αυτό το επίγον το οποίο θα πρέπει άμεσα να το δούμε. Ωραία. Λοιπόν, το επικοινωνούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Κοτσουφάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε έτσι το λόγο, αλλά έστω και από εδώ παρακολουθώ όλη την... και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι τα άτομα της παράταξής μας. Και ο κύριος Συντιχάκης ήδη από χτες έχει επικοινωνία με τον Δήμαρχο και σαν περιφερειακός σύμβουλος, αλλά και σαν βουλευτής. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή μέρα.